βγάζει λίγο μυαλό. Πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα η διάσκεψη τύπου στο ξενοδοχείο Radisson Blue στη Λάρνακα, όπου παρουσιάστηκε η πρόταση Πράσινη Λάρνακα. Και να ξεκινήσουμε τη μεταμόρφωση αυτής της πόλης. Τον τόπο τον έχουμε πει και το γιατί είναι διότι οι πολίτες της πόλης πρέπει να έχουν τέτοιους χώρους, ούτε ώστε να νιώθουν περήφανοι ότι είναι δημόρες της Λάρνακας. Και ίσως είναι και η αρχή να τους κάνουμε να αγαπήσουν τη Λάρνακα. Ο Δήμος Λάρνακας, σε συνεργασία με την εταιρεία Quality Group, παρουσίασε το σχέδιο μεταμόρφωσης του δρόμου από τη λεωφόρο Δέσποινας και Νίκου Πατήχη, συγκεκριμένα από τα φώτα τροχίασης πυροσβεστικής μέχρι τον κυκλικό κόμβο του K-Cineplex. Ο δρόμος θα περιτεχνείται με δέντρα, πανέμορφα λουλούδια, εντυπωσιακούς στάμους σε σχήματα, εμπλεσμένα από την ίδια την πόλη. Ακόμη θα δημιουργηθούν χώροι όπου οι πολίτες θα μπορούν να κάθονται και να απολαμβάνουν τη φύση. Ο δρόμος, εκτός από το πολυπόθητο πράσινο, θα χειροτεχνηθεί και με ένα εκπληκτικό θέαμα από φώτα. Από 1η Μαρτίου θα ξεκινήσουν τα έργα, τα οποία υπολογίζονται να πάρουν 4 μήνες.